Αυτή την ώρα είναι πυρετόδηση προετοιμασίες σε όλα τα μέτωπα, για όλα τα ενδεχόμενα και από όλου τους εμπλεκόμενους. Η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει, Χρύσα. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ, επισκέφθηκε το υπόγειο κέντρο διοίκηση τη Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και ζήτησε να είναι έτοιμη η πολεμική αεροπορία για ένα σχέδιο γρήγορη επίθεση. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλή των Ισραηλινών δυνάμεων του Βορρά συναντήθηκε με δημάρχου και εκπροσώπου των, των κοινοτήτων του Βόρειου Ισραήλ και του διαβεβαίωσε ότι είμαστε έτοιμοι για κλιμάκωση των επιχειρήσεων Μέτχε Μπολά, για κλιμάκωση Τη ένταση Είμαστε έτοιμοι από εμένα μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη που βρίσκεται εδώ, είπε. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα όμω και στο Λίβανο. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Και μεγάλη ανησυχία και από τι ξένε διπλωματικέ αποστολές ήδη ο Βέλγο και ο Ισπανό πρέσβη ζήτησε και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου. ενώ ε, συναντήθηκαν μαζί του και ε, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών. Μετά, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Έθνη απομακρύνουν τι οικογένειε των, των, των μελών τη αποστολή του από το Λίβανο. ενώ σύμφωνα με το Reuters, η Σουηδία θα απομακρύνει κρίνει τα μέλη της πρεσβείας της στην Κύπρο τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες. Και την ίδια ώρα έχουμε το Ιράν να κλείνει ουσιαστικά τον εναέριο χώρο του και να προειδοποιεί για ηλεκτρονικό μπλοκό. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι το Ιράν εξέδωσε οδηγία ε, ε, προειδοποίηση νόταμ ε, στα αεροσκάφη προκειμένου να απομφεύγουν συγκεκριμένα, συγκεκριμένες περιοχές του ενάριου χώρου του Ιράν λόγω διακοπών στο GPS. Όπως ακριβώς είπες, δεν αναφέρεται όμως αν αυτέ οι διακοπέ, πόσο σημαντικέ είναι αυτέ οι διακοπέ, yeah. από πού προέρχονται, όπω σημειώνουν όμω τα διεθνή μέσα, αυτό συμβαίνει πολλέ φορέ, προκειμένου να μην είναι δυνατόν να εντοπιστούν στόχοι μέσα σε μια χώρα. Όλα συντείνουν ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Σε ευχαριστούμε, Χρήσα.